Ο κύριος Στέλιος Κούλογλου είναι μαζί μας, όπως σας προαναγγείλαμε, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην συνάδελφος του κυρίου Χρυσόγονου. Καλό μεσημέρι. Όχι, πρώην συνάδελφος, συνάδελφοι με. Όχι, πώς, στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ. Συνάδελφος. Πρώην σύντροφος. Συνάδελφος και τώρα. Σύντροφος, δεν νομίζω ότι. Εντάξει. Ασφαλώς έχει αποφάσει ο κόσμος. Και ο Άρης Πορτοσάλτε να το πούμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Και δικό σου πρώην συνάδελφος. Και δικός μου. Δικός μου. Λοιπόν, ο Κώστας αποφάσισε να πάρει αυτή την απόφαση και όλη η σοσιαλιστική τάση. Εγώ σέβομαι τις. Νομίζω ότι οι διαφορές δεν είναι μεγάλες πολιτικά. Ασφαλώς τα θέματα τα οργανωτικά έχουν μια σημασία. Αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Θα μπορούσα. Αυτή είναι δικιά τους επιλογή. Αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ο Κώστας είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και καλός επιστήμονας και καλός πολιτικός. Εμείς θα συνεχίσουμε στην ομάδα. Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του κυρίου Καρανίκα. Θεωρώ ότι και πάλι επαναλαμβάνω ότι ο Κώστας είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Εάν ήθελε οφίτσια και τα λοιπά, θα έμενε να επανεκλεγεί ως ευρωβουλευτής. Έστειλε επιστολές. Υπήρχαν συναντήσεις με τον γραμματέα για να αλλάξει λίγο. Ναι, δεν τα βρήκαμε στα οργανωτικά θέματα. Τώρα. Θεωρώ όμως ότι αυτά είναι σημαντικά και πάλι λέω, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι τέτοια που να βάζουν στο μέλλον εμπόδια σε μια μελλοντική συνεργασία και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Μόλις, κύριε Κούλογλου, είπαμε ότι θα σας έχουμε στην αρχή της εκπομπής. Ένας φίλος εδώ μου έστειλε ένα σημερινό σας άρθρο, έχω την εντύπωση, για την ΕΡΤ. Όχι, δεν έχω γράψει εγώ. Δεν έχετε γράψει. Το είδα, έχει μπερδευτεί. Όχι, μια νέα νερίτ. Όχι, αυτό είναι, δεν είναι δικό μου άρθρο. Αυτό είναι του TVXS, με το οποίο δεν έχω καμιά. Είναι το κύριο άρθρο του TVXS, δεν έχω καμιά σχέση. Με τη συγγραφή των άρθρων αυτών. Το ανεβάσατε εσείς στο διαδίκτυο. Ανεβάζω όλα τα οτιδήποτε, όλα τις γελιογραφίες κτλ. Ανεβάζω διάφορα πράγματα. Οι συνεργάτες μου βασικά. Αλλά δεν είναι δικό σας. Την κατάσταση πώς τη βλέπετε. Στην ΕΡΤ δεν την βλέπω καλή. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δύο χρόνια, από τότε που ξανά άνοιξε, μετά το εγκληματικό κλείσιμο, θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα και να είχε ανεβάσει το επίπεδο. Αν ανέβει το επίπεδο της ΕΡΤ, θα διευκολύνει και τα υπόλοιπα κανάλια σε έναν υγιή ανταγωνισμό προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Αν δεν ανέβει. Αν δεν ανέβει, συντηρείται μια κατάσταση στο τηλεοπτικό τοπίο που δεν είναι η καλύτερη που θα θέλαμε για τη χώρα και δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Ελπίζω ότι με την καινούργια διοίκηση θα αλλάξει, θα πάει προς το καλύτερο. Πιο κυβερνητική δεν έχει υπάρξει ποτέ ΕΡΤ. Πιο κυβερνητική. Εδώ τώρα δεν είναι πια κρατική, είναι πιο κυβερνητική, πιο Μαξίμου δεν υπάρχει. Ναι, δηλαδή είπε ο Στέλιος που έχει μια μακρά εμπειρία, πας περιπτώσει, έχει ξεργαστεί με τη δημόσια τηλεόραση. Είναι καλύτερο. Ποτέ δεν ήταν τόσο κυβερνητική. Είναι καλύτερο μια ζωντανή τηλεόραση παρά μια. Τηλεόραση που την έχει κλείσει με μαύρο. Και αυτά τώρα μην το. Το συζητάμε και αυτό. Ζωντανή έστω και προβλήματα είναι καλύτερη από του νεκρού. Καλά, προφανώς. Αλλά είναι το αυτό ότι στο. Σχηματικά θα το πω ότι ο κύριο Τσακνή μπήκε και ο ίδιο μου στο μνημείο που εγγενίασε. Σχηματικά το λέω έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Ναι, είδα μια γελιογραφία, ωραία, νομίζω του Πετρουλάκη. Του Πετρουλάκη. Αλλά από εκεί νομίζω το πήρε. Εντάξει, μια χαρά. Οι γελιογράφοι μπορούν να λένε ότι θέλουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή δημόσια τηλεόραση, η οποία να είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε εξουσία και να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά. Μακριά από κόμματα και κυβερνήσεις. Μακάρι να μπορούσε αυτό, να. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να επιτέλους να βαδίσουμε ένα ευρωπαϊκό δρόμο. Ο κύριος Τσακνής πάντως είπε ότι τώρα είναι. Κατηγόρησε τον κύριο Παπά και τον κύριο Ρίγα, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμπλέκονται. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε στο θέμα. Δύο χρόνια είναι αυτό που λέμε το έγκαιρο. Ότι το πιάσε το μήνυμα στην ώρα του. Λοιπόν, ο κύριος Τσακνής. Πάμε στο νομοσχέδιο. Τον καταγγέλει τον Καλφαγιάννη. Αυτό μαζί πήγανε. Δηλαδή, όταν πώς το λένε, ξενεργιάζονταν έξω από τα κάγκελα και ήταν πάνω καβάλα στον κάγκελο, ο Καλφαγιάννης ήταν παρέα με τον κύριο Τσακνή. Τον κατάλαβε μετά από δύο χρόνια. Να σου πω, Άρη. Αυτά τα αντανακλαστικά, τα έγκαιρα, παιδί μου, είναι αυτά που σε λιώνουν, ας πούμε. Αυτά όλα τα φαινόμενα είναι συνέπειες της καταστροφικής απόφασης για το κλείσιμο του Μαύρου Συνέλη, την οποία αν θυμάμαι καλά, έχεις υποστηρίξει κιόλας. Ή όχι. Όχι, έπρεπε να τελειώσουμε. Το ίδιο υποστηρίξει το μαύρο τη ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ άνοιξε μετά. Αυτές τις συνέπειες που άνοιξε μετά. Άνοιξε με πρωτοβουλία της καινούργιας κυβέρνησης. Όχι, τότε. Το πρόβλημα τότε ήταν τεχνικό. Ότι δεν έπρεπε να πέσει το μαύρο και να λειτουργεί και να γίνει. Αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης η οποία. Δεν άνοιξε μετά η ΕΡΤ. Άνοιξε επί Σαμαρά η ΕΡΤ καινούργια. Λίγες μέρες μετά. Άνοιξε η ΝΕΡΙΤ, η οποία ήταν ένα πτώμα.
η οποία ήταν ένα πτώμα. Και αυτά όλα ήταν μια απόφαση που μας εξέθεσε διεθνώς και τώρα βλέπουμε, ζούμε ακόμα. Η πτώμα είναι, συνεχίζεται. Ζούμε, πτώμα και πτώμα είναι, ζούμε, μαζί συνεχίζεται. Ζούμε τις παρενέργειες εκείνης της καταστροφικής απόφασης και πολιτικά καταστροφικής, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, ας μην λοιπόν, παρακάτω, πάμε τώρα. Για την, ναι. Αλλαγή φίλου. Νομοσχέδιο. 15. Έτσι όπως το πες, αλλαγή τώρα. Αλλαγή θέματος και αλλαγή φίλου. Είναι η κλισέ αυτή των δημοσιογράφων. Αλλάζουμε σελίδα τώρα. Αλλαγή είπα, αλλαγή φίλου. Έτσι. Λοιπόν, κακός χαμός από την Ιερά Σύνοδος, Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, δηλώσεις από πολιτικούς, συμφωνείτε? Με τι πράγμα? Με την αλλαγή φύλου στα 15. Με την αλλαγή φύλου, μισό λεπτό, στα 15, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί. Γιατί έτσι δεν είναι, είναι σωστό. Α, δεν είναι σωστό. Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε στους τηλεθεατές ότι αυτή είναι μια διεθνής τάση. Στην Ευρώπη αυτό είναι καθιερωμένο. Το νομοσχέδιο, πάντως, συγγνώμη κύριε Κλουγκ, το νομοσχέδιο λέει αλλαγή φύλου στα 15, αλλά με την υπογραφή των επιστημόνων και των γονέων. Δηλαδή δεν είναι. Έχει παρουσιαστεί σαν αυτό, σαν να πηγαίνει ένας πιτσιρικάς 15 μόνος του και να λέει παιδιά, θα αλλάξω φύλο τώρα. Δεν είναι έτσι. Θέλει οι γονείς να το κάνουν αυτό, συνέλευση των γονέων. Θέλει επίσης ιατρικές γνωματεύσεις κτλ. Υπάρχουν δυστυχώς ή ευτυχώς κάποια παιδιά τα οποία δεν αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους και το σώμα τους και το φύλο τους σε κάποια ηλικία και προκειμένου αυτά τα παιδιά να δυστυχούν ή σε αυτά τα παιδιά αναφέρεται ο νόμος, είναι καλύτερο αν και οι γονείς τους συμφωνούν και υπάρχουν και οι γιατροί που το λένε να γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί στα 15 χρόνια πλέον το παιδί έχει καταλάβει το σώμα του. Αυτή είναι η ιστορία. Το θέμα αυτό είναι, υπάρχει, είναι μια πανευρωπαϊκή το θέμα τάση. Τώρα είναι ότι έχει τώρα, η Εκκλησία δεν έχει, ναι, το θέμα. Το Άγιο Όρος λέει πάρτε το πίσω, μάλιστα κάποιοι ζητούν δημοψήφισμα. Το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος. Η Ιερά Σύνοδος λέει το ίδιο. Και υπενθυμίζω πως πέρυσι τέτοια εποχή, επειδή συζητούσαμε τις αλλαγές στο βιβλίο των θρησκευτικών, η Εκκλησία κέρδισε. Ναι. Στην κόντρα με την κυβέρνηση. Με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Τσίπρα, απομακρύνοντας τον κύριο Φίλη από τη θέση του. Λοιπόν, η Εκκλησία επιτέλους και στην Ελλάδα. Διάβασα προχθές μια άλλη δήλωση της Εκκλησίας που λέει ότι δεν μπορείτε να νομοθετείτε χωρίς τη γνώμη μας. Χωρίς εμάς. Για το Σύνταγμα. Ναι, αυτό γίνεται μόνο στο Ιράν. Που η Αγιατολάχ νομοθετεί, υπάρχει και μια εξουσία πολιτική. Αλλά δεν πάρετε όμως την ευλογία των Αγιατολάχ, δεν περνάνε οι νόμοι και ούτε κυβερνάμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάποια στιγμή στην Ελλάδα σταματήσει. Η Εκκλησία πρέπει να, μακάρι να συνεχίσει το έργο της και το φιλανθρωπικό που κάνει κτλ. Αλλά να κάνει τη δουλειά της. Η δουλειά των πολιτικών, του κοινοβουλίου, των θεσμών, αυτών των εκλεγμένων ανθρώπων είναι να νομοθετούν. Δεν μπορούμε να έχουμε την Εκκλησία να παρεβαίνει κάθε τόσο, της αρέσει το ένα, δεν της αρέσει το άλλο. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα και ενδεχομένως και λίγο και την Πολωνία. Αλλά που ακόμα που είναι μια ιδιαίτερα καθολική, φανατική χώρα, αλλά και ακόμα εκεί και δεν έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό. Άρη. Εγώ εκτιμώ αυτά που λέει ο Στέλιος, γιατί ο Στέλιος διαχρονικά ξέρω ότι αυτά λέει. Αλλά ο Στέλιος, ας πούμε, είναι σε ένα κόμμα του οποίου κόμματος ο αρχηγός είναι και πρωθυπουργός, ο οποίος πρωθυπουργός, λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός, στάθηκε 10 λεπτά μπροστά σε μια εικόνα που δεν ξέρουμε και τι έγινε εκεί. Ναι. Δηλαδή μπήκε μέσα σε ένα κελί. Τι έγινε στην εικόνα? Δεν ξέρω, την κοίταζε 10 λεπτά. Απομονώθηκε στο Άγιο Όρος. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Συγγνώμη, απομονώθηκε 10 λεπτά με την εικόνα. Ένας αριστερός άνθρωπος που δηλώνει αριστερός και πήγε στο Άγιο Όρος και εκεί δεν ξέρουμε. Και άθεος κτλ. Μετά, αφού έμεινε 10 λεπτά με την εικόνα που δεν ξέρουμε τι συνέβη. Γιατί μπορεί να έγιναν διάφορα με τα φυσικά, παιδί μου, αυτό λέω. 10 λεπτά. Έμεινε 10 λεπτά. Δεν το έχει εξηγήσει το σιριζαϊκό σύστημα τι συνέβη με τον άθεο. Υπουργό. Του καθενός είναι προσωπικό. Ένα θέμα. Δεύτερον, ορίστε. Η προσευχή μπροστά στην αυτό εικόνα. Αυτό λέω. Μπράβο. Λέω, έχουμε 10 λεπτά, είναι face to face με την εικόνα. Αντελήσε. Λοιπόν, οπότε τι σημαίνει, τι σημαίνει λοιπόν, αυτό. Δεύτερον, αφού εξελίχθηκε μια σειρά έτσι, καλών σχέσεων, περίμενα ότι ο κ. Πρωθυπουργός θα ενημέρωνε τον Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο τον έχει εν είδη πατέρα. Δηλαδή, οι σχέσεις του έτσι όπως εξελίχθηκαν, έτσι όπως πουλήθηκαν. Πώς θα το πω τώρα αυτό, έτσι όπως επικοινωνήθηκαν, έτσι όπως με δημαγωγικό τρόπο προπαγανδίστηκαν, πώς θα σας το πω. Ναι. Μας έδειξε ότι, ρε παιδί, με έδειξε στο χριστεπώνυμο πλήθος ότι δεν είναι κάποιο κακό παιδί, είναι δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο. Από πότε είναι αυτό το σχέδιο νόμου, γνωρίζουμε? Γιατί τώρα η μπάλα πάει στην εξέδρα. Είναι η περίοδος που επειδή θα κλείσουν τον. Επειδή είναι πολύ εύκολη υπόθεση, όπως είπε χθες ο κ. Δαγασάκης, να κλείσουν τις 95 προϋποθέσεις της αξιολόγησης. Δεν κάνουν ούτε μία. Το Σεπτέμβριο κάνανε μία. Από τις 95 έκαναν μία. Ναι. Τώρα λοιπόν, όπως λέει και ο Βαρούχας, η μπάλα, επειδή είμαστε εδώ κοντά στο Καραϊσκάκης, η μπάλα φεύγει και πάει στα καμίνια. Λοιπόν, από πότε είναι αυτό το σχέδιο νόμου, γνωρίζουμε? Από πότε? Από το Μάιο. Τώρα. Πριν 5 μήνες.
Το Μάιο. Mm-hmm. Είναι ότι θα δούλευαν, θα ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θυμάμαι ότι θα δούλευαν όλο το καλοκαίρι σφιχτά και δυνατά. Λοιπόν, mm-hmm. οι υπόθεση του Μαΐου τις φέρνουμε τώρα, την φέρνουμε Οκτώβριο. Λοιπόν, γιατί δεν έγινε μια επικοινωνία με την Εκκλησία? Εγώ δέχομαι ότι το να θέλει να μας κανοναρχίσει η Εκκλησία είναι ένα θέμα. Άρα γιατί να γίνει. Συμφωνεί αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει. Επιτέλου, αφού συμφωνεί και εσύ. Δεν πρέπει να γίνει επικοινωνία. Αφού συμφωνεί και εσύ, το λύσαμε. Γιατί δεν πρέπει να γίνει. Θα γίνει επικοινωνία. Θα γίνει, γιατί η κοινωνία δεν είναι η άποψη του Στέλιου, ούτε η άποψη του Πορτοσάλτε. Μισό λεπτό. Η κοινωνία είναι μια ολόκληρη κοινωνία και η κοινωνία, οι πολίτες ακούνε στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο πρέπει ο Πρωθυπουργό να επικοινωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο για ένα θέμα που αφορά. Ο κύριο Κοντονή. Θα ενημερώσει την Εκκλησία ότι πάμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Και γιατί να μην κάνει επικοινωνία? Διότι από την ώρα που ο Πρωθυπουργός κάθεται στο Άγιο Όρος, και γιατί να μην κάνει επικοινωνία και για τις περικοπές της συντάξεων. 10 λεπτά. Γιατί να μην κάνει? Δεν έκανε όταν αφορά στους μισθούς των ιερικών. Δεν έκανε. Δηλαδή κάθε φορά πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την Εκκλησία. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί με την Εκκλησία. Το ότι δεν συζητήθηκε με την Εκκλησία το βλέπετε τώρα μπροστά σας. Αυτό θέλω να σας πω, χρυσά μου αγόρια. Τώρα το βλέπετε μπροστά σας. Γιατί δεν συζητήθηκε, πώς εξελίχθηκε. Όταν λοιπόν, όταν λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν είπα εγώ κάνω περιγραφή καταστάσεως. Ναι, όχι, το περιγραφή δεν αποδέχομαι με δικαίωση ως τέλος προηγουμένως. Είπα ότι ναι, προσωπικό ο Σάρης, αυτό το θέμα με τον πώς μας κανοναρχεί τη ζωή η Εκκλησία. Είναι ένα θέμα και το αφήνω εδώ. Όταν λες ο Πρωθυπουργός δεν την επικοινώνησε. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος μας έχει δώσει το δικαίωμα. Μην τώρα, γιατί πρέπει να φωνάζω. Τώρα να ξαναπώ την πρόταση. Ο κύριος Πρωθυπουργός μπήκε και συναντήθηκε με μια εικόνα επί δεκάλεπτων. Δεν ξέρουμε και τι έχει συμβεί. Άντε πάλι με το εξής. Ναι. Στη συνέχεια απέπεψε τον κύριο Φίλη από την κυβέρνηση για να μην τα χαλάζει με τον Αρχιεπίσκοπο και την Εκκλησία. Και λέω λοιπόν σε αυτό το κρίσιμο θέμα, ο κύριος Κοντονής από τον προηγούμενο Μάιο έπρεπε να το συζητήσει το θέμα. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Εγώ μπορώ να σας πω και άλλα. Πάντως η αλλαγή φύλου νομικώς είναι κατοχυρωμένη στην Ελλάδα, για να το ξέρουμε. Είναι νομικώς κατοχυρωμένη. Κατόπιν επεμβάσεως χειρουργικής. Το συζητούμε το χωρίς χειρουργική επέμβαση. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν το δικαίωμα στην κατάνυξη ενός ανθρώπου είναι προσωπικό του δικαίωμα και δεν μπερδεύεται με τις... Αθέου. Δεν ξέρουμε τι είναι. Το δικαίωμα στην κατάνυξη. Το δικαίωμα στην κατάνυξη. Δεν έχει καμία σχέση ότι πήγε ο Τσίπρας και κάθισε. Και πήγε και επισκέφτηκε το Άγιο Όρος, είναι κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να επισκέφτονται όλοι οι άντρες στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν οι γυναίκες μέσα. Λοιπόν, η Πρωθυπουργή. Ενώ τον ότι κλείστηκε με την εικόνα. Ναι. Εσύ, όταν πήγε, κλείστηκε με την εικόνα, κάνα δεκάλεπτο. Η Πρωθυπουργή. Η Πρωθυπουργή τη. Το δικαίωμα στην κατάνυξη δεν έχει σχέση τώρα με την πολιτική. Η πολιτική στην Ευρώπη, οι Πρωθυπουργοί είναι άλλοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν. Και αυτοί ακόμα που πιστεύουν και όταν νομοθετούν, όταν παίρνουν αποφάσεις, δεν ρωτάνε την Εκκλησία. Αυτό γίνεται στο Ιράν. Δεν είμαστε Ιράν. Τέρμα με τους Αγιατολάχ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Κύριε, θέλω άλλο ένα θέμα. Ένα σχόλιο ακόμα. Ναι. Σε αυτό το ύφος, η Αυγή σήμερα υπερασπίζεται τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Ο κύριος Ραγκούση στο περιοδικό Antivirus, αν δεν κάνω λάθος. Ζητώ συγγνώμη, νομίζω το Antivirus. Το Antivirus. Το είπε ότι έχω συναντήσει τα υψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας ομοφυλόφιλους που το κρύβουν. Μάλιστα. Εσείς πώς στέκεστε σε αυτό? Εντάξει, αν έχει συναντήσει ο κύριος Ραγκούση, δεν ξέρω, είναι θέμα του κύριου Ραγκούση να πει ποιους έχει συναντήσει κτλ. Τώρα η Ιερά Σύνοδος του στέλνει εξώδικο πρόσκληση και του λέει να κατανομάσει τους. Και πάλι λέω ότι αυτό δεν είναι θέμα. Η προσωπική ζωή του κάθε ιεράρχη είναι προσωπική του υπόθεση. Όπως ακριβώς και το δικαίωμα της κατάνοιξης του Τσίπρα είναι προσωπική του υπόθεση. Το μόνο πρόβλημα που θα υπήρχε εδώ είναι αν ο κύριος Ραγκούσης δεν έχει στοιχεία ή έχει στοιχεία να μας τα πει. Αυτό δεν ξέρω τίποτα άλλο. Για να αλλάξουμε ένα πολύ θέμα και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Είναι άραγε υπόθεση της κυβέρνησης ή μιας ευνομούμενης πολιτείας το να καταδικάζουν τα κόμματα τις αφίσες που κυκλοφόρησαν με την φωτογραφία του κυρίου Συρίγου, που τον κατονομάζουν ως φασίστα? Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το καταδίκασε. Δεν ξέρω τι. Κατάλαβα περίπου κάτι, είδα στις ειδήσεις. Η στοχοποίηση ανθρώπων από οποιοδήποτε χώρο και αν προέρχεται και οποιοδήποτε αφορά με αφίσες είναι απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και τίνει προς το φασισμό. Αυτό έχω να πω. Άρα ολοκληρώνουμε. Ναι, εγώ χθες κράτησα μία τάκα του κυρίου Δραγασάκη. Είπε ο κ. Δραγασάκης, δεν είμαστε far west. Αναφορικά με τις επενδύσεις. Όχι, λέει, είπε ο κ. Δραγασάκης. Δεν είμαστε far west αναφορικά με τις επενδύσεις. Ναι. Λέει όμως. Far west δεν είμαστε. Η περίπτωση Συρίγου είναι καθαρό far west.
σου την κοκολούν και σου λένε καταζητείτε. Ρεσί. Ε, τι ρε, εσύ, τώρα πετάγεσαι από το ρεθμό. Τώρα μιλάμε. Θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για τις επενδύσεις ή θέλουμε να μιλήσουμε τώρα. Εγώ είπα τι είπε. Εγώ Far West. Εγώ λέω αυτό. Ο Άρης λέει επειδή είμαστε Far West. Γι' αυτό και οι αφήσεις σε ρίγο. Γι' αυτό και τις αφήσεις σε ρίγο. Καλά, αυτό γινόταν. Εμένα είχαν βάλει σε αφήσεις τέτοιες. Πριν από μερικά χρόνια. Γινότανε πάντα, δεν είναι τώρα. Εσείς δεν είναι που τώρα. Έχετε μεγαλύτερη είμαστε δυνατότητα να μιλήσετε σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Εμένα δεν σου λέω προσωπικά, εμένα το είχαν βάλει σε αφήσεις. Αλλά εσείς που έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, εσείς δεν μιλάτε σε αυτό το κομμάτι. Αντιθέτως, η αίσθηση που αφήνει η κυβέρνηση είναι πλήρης ανομία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Το, ενώ προηγουμένως επικρατούσε πλήρης ευνομία. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Είναι μόνιμα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και πέρα από τις κομματικές εδώ θα είμαστε για να το κάνουμε. Αν πάτε στη Βαρκελόνη και στην Καταλωνία, θα σας βγάλουμε για ρεπορτάζ να μας πείτε τι. Παιδιά, με μεγάλη χαρά, είναι το καλύτερο που θέλω να κάνω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούλο. Να είστε καλά, κύριε Κούλο. Να είστε σύντομο διαστημιστικό διάλειμμα για να υποδεχθούμε τον κύριο Δένδια.